1503 χρόνια αργότερα αναβίωσαν χάρη στις ενέργειες δύο ανθρώπων, του Γάλλου βαρόνου Pierre de Coubertin και του Έλληνα λογίου επιχειρηματία Δημητρίου Βικέλα. Οι πρώτοι σύγχρονοι θερινοί Ολυμπιακοί αγώνες, οι οποίοι έγιναν στην Αθήνα το 1896, γνώρισαν μεγάλη επιτυχία. Από τότε τελούνται κάθε 4 χρόνια. Το 1924 άρχισαν οι ειδικοί Ολυμπιακοί αγώνες και οι χειμερινοί Ολυμπιακοί για τα χειμερινά αθλήματα. Ενώ από το 2010 διεξάγονται και οι Ολυμπιακοί αγώνες νέων για αθλητές και αθλήτριες από 14 έως 18 ετών. Φέτος, το 2016, θα διεξαχθούν οι 31η θερινοί Ολυμπιακοί αγώνες στο Ρίο Ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας. Θα πάρουν μέρος περισσότεροι από 10.500 αθλητές από 206 χώρες, οι οποίοι θα αγωνιστούν σε 28 Ολυμπιακά αθλήματα. Κάποια από αυτά είναι η αντιπτέρηση, η αντισφαίριση, η άρση βαρών, η γυμναστική, η επιτραπέζια αντισφαίριση, η κοπηλασία, η καλαθοσφαίριση, η ιστιοπλοεία, η κολύμβηση, το μοντέρνο πένταθλο, η πετοσφαίριση, το ποδόσφαιρο, η υδατοσφαίριση, η χειροσφαίριση, οι σύγχρονοι Ολυμπιακοί αγώνες είναι το πιο σημαντικό παγκόσμιο αθλητικό γεγονός της εποχής μας και μονοπολούν το ενδιαφέρον εκατοντάδων εκατομμυρίων φιλάθλων από όλα τα πλάτη και μήκη της γης.